Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αείς αναδείξας, κατάπεψας τα Χριστό πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν κυνηγούμενης αλλημέσας Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόν στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες του Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Χριστέ. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα αρχίσουμε μια καινούρια ενότητα έτσι, μαθημάτων, ας το πούμε έτσι, συνάξεων που θα έχουν αφορμή από το βιβλίο της Φιλοκαλίας, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, κορυφαίο μέσα στην Ορθόδοξη Γραμματεία. Και άλλες φορές έχουμε κάνει λόγο γι' αυτό και για τη σπουδαιότητά του. Και μην νομίζετε ότι έχει θέματα που αφορούν αποκλειστικά μόνο τους μοναχούς. Αφορά σε όλους μας. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος στην εισαγωγή του, όλοι οι χριστιανοί θα πρέπει να ασχολούνται με το σπουδαιότατο έργο της αδιάρτητης προσευχής, της συνεχούς επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και όχι μόνο οι μοναχοί. Αυτό το βιβλίο έχει ως κεντρικό θέμα την νοερά προσευχή, την αδιάρρητη προσευχή, αλλά όχι μόνο. Έχει μέσα και συμβουλές, όπως συν Θεό θα δούμε, και οδηγίες για όλη την πνευματική ζωή και για όλα τα μέσα του πολέμου που πρέπει να χρησιμοποιεί ο χριστιανός, και πάρα πολλές γνώσεις για τα πάθη και για τη θεραπεία τους, τα οποία όλοι οι χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουμε. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν διαφέρει σε τίποτε ο μοναχός από τον λαϊκό, τον κοσμικό, κακό στο λένε κοσμικό, τον χριστιανό που ζει μέσα στον κόσμο, εκτός από το γεγονός ότι ο μοναχός έχει παραμείνει άγαμος και παρθένος, όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Και όπως λέει ο Ρώσος Χρόστομος, ο Χριστός δεν ζητάει λιγότερα από τους κοσμικούς, τα ίδια ακριβώς ζητάει, και τονίζει το γεγονός ότι ο κοσμικός χριστιανός, ο λαϊκός που ζει στον κόσμο, έχει και μεγαλύτερο αγώνα από ότι ο μοναχός, γιατί βρίσκεται σε μεγαλύτερους και περισσότερους πειρασμούς. Οπότε, λέει ο Ιερός Χρόστομος, πρέπει να κάνει και μεγαλύτερη άσκηση. Και αυτό γινότανε τα παλαιότερα χρόνια, όταν οι άνθρωποι ενδιαφερόντουσαν για την σωτηρία τους και δεν υπήρχε αυτή η αδιαφορία που υπάρχει σήμερα, με την πατερική λέξη ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει αφροντισιά, αδιαφορία για τη σωτηρία της ψυχής. Ο Μέγας Γέροντας, ο σύγχρονος, ο πατήρης Σοφρόνιος ο Σαχάροφ, έλεγε ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της ακηδείας, της αδιαφορίας δηλαδή, για να μην πούμε και της εχθρότητας, της αδιαφορίας για τον Χριστό, για τη σωτηρία, για την ψυχή. Και πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει και στο αντίπαλο στρατόπεδο του διαβόλου,
συνειδητά και ενεργά. Και όχι μόνο αδιαφορούν, αλλά και σε πολεμούν όταν κάνεις λόγο για τον Χριστό. Αλλά αυτό μας δεν μας πτωεί. Εμείς θα μιλούμε για τον Χριστό και θα προσπαθούμε να ζήσουμε τον Χριστό, ακολουθώντας την Ιερά μας Παράδοση, τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι πάλι είναι στόμα Χριστού. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτά που θα διαβάζουμε τώρα, πρώτα ο Θεός από τους Άγιους Πατέρες, ότι είναι διαφορετικά από αυτά που λέει ο Χριστός. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα εφαρμοσμένα στην πράξη. Οι Άγιοι είναι το ζωντανό Ευαγγέλιο, το σαρκωμένο Ευαγγέλιο. Και αν κανείς θέλει να μάθει πώς πρέπει να εφαρμόσει τις εντολές του Χριστού, ας πάρει έναν Άγιο και ας τον μιμηθεί και να είναι σίγουρος ότι θα σωθεί. Γι' αυτό μας προβάλλει η Εκκλησία τους Αγίους, όχι για να κάνουμε πανηγύρια και να, συγγνώμη για την έκφραση, να ξεσαλώνουμε και να κάνουμε κοσμικά πράγματα, χορούς κλπ, αλλά αντίθετα για να τους έχουμε ως οδηγούς και πρότυπα για τη σωτηρία και τη ζωή μας. Γι' αυτό και τίμηση, τιμή μάρτυρος είναι η μίμηση του μάρτυρος. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάποια αποσπάσματα από τον εν αγίης πατέρα ημών Κασιανού, τον Ρωμαίο, ο οποίος έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μικρού, δηλαδή γύρω στο 431 φυσικά μετά Χριστόν. Αυτός ο Άγιος ήταν μορφωμένος πολύ και από νεαράς ηλικίας είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και περιόδευε στους ασκητές, όπου ήξερε ότι υπήρχαν ασκητές και μοναστήρια, και σαν τη μέλισσα συγκέντρωνε το νέκταρ, το πνευματικό, και μετά μας το αποθησάβρισε στα βιβλία του. Αυτόν τον Άγιο τον θυμάται και ο Σοφότατος Φώτιος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, συγγνώμη, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης, στην εισαγωγή που έχει. Και υπάρχει εδώ ένα έργο του, το οποίο είναι προς τον επίσκοπο, που λεγόταν Κάστορ, έτσι λεγόταν ο επίσκοπος. Και ο λόγος που επιγράφεται περί των 8 της κακίας λογισμός ήταν ουσιαστικά ένα έργο που έστειλε σε αυτόν τον επίσκοπο ο Άγιος Κασιανός. Οι 8 λογισμοί της κακίας, οι οποίοι είναι η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, η οργή, η λύπη, η ακεδεία, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια. Είναι οι θεμελιώδεις λογισμοί της κακίας, από τους οποίους λογισμούς ξεκινάνε όλες οι αμαρτίες. Γι' αυτό καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μελετήσουμε αυτά που γράφει ο Άγιος, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα όχι μόνο για τους ασκητές, αλλά και για τους χριστιανούς που ζουν μέσα στον κόσμο, οι οποίοι πρέπει να μοιάσουμε στους ασκητές. Έλεγε ο Μέγας σύγχρονος Άγιος, ο πατήρ Άγιος τώρα, Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι οι ενορίες θα πρέπει να γίνουν ασκητικά κέντρα και οι χριστιανοί να ζουν ως ασκητές μέσα στην πόλη και μέσα στο χωριό. Και έτσι θα μπορέσουμε να ξαναζήσουμε το μεγαλείο της Αρχαίας Εκκλησίας, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί έτσι ζούσαν μέσα στον κόσμο στις ενορίες, ως ασκητές, ως μοναχοί, και η κάθε ενορία λειτουργούσε ως μοναστήρι. Η Κωνσταντινούπολη ολόκληρη λεγόταν το Μέγα Μοναστήρι. Ήταν γεμάτη με μοναστήρια, αλλά και οι λαϊκοί ζούσαν ως μοναχοί. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Εφραίμος Ιερός ότι έκανε και μεγαλύτερη άσκηση από τους μοναχούς. Τους είχαν ξεπεράσει οι λαϊκοί τους μοναχούς στην άσκηση. Και είναι και σωστό και λογικό, όπως σας είπα προηγουμένως. Η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Αγίου Πατρός του Μονκασιανού στις 29 Φεβρουαρίου. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια γιορτάζει όποιος λέγεται Κασιανός ή Κασιανή. Και κοντά σε αυτό το λόγο έχει ο Άγιος Νικόδημος και ένα δεύτερο μικρό λόγο,
που μας διδάσκει για την διάκριση και πώς αυτή είναι μεγαλύτερη από τις άλλες αρετές και πώς γεννιέται και ότι είναι το περισσότερο της οπότης από του Θεού δωρεάς. Πρώτα λοιπόν λόγους του Αμπά Κασιανού προς Κάστορα Επίσκοπο περί των 8 της κακίας λογισμών. Γράφει λοιπόν στον Επίσκοπο: αφού κατά πρώτον συντάξαμε τον λόγο σχετικά με τον κανονισμό των κοινοβίων, έχει γράψει και ένα, συγγνώμη, και ένα τέτοιο έργο ο Άγιος Κασιανός για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κοινόβιο, ένα μοναστήρι, πάλι σε αυτό εδώ το κείμενο, λαβώντας το θάρρος από τις δικές σας ευχές, επιχειρήσαμε να γράψουμε σχετικά με τους 8 λογισμούς της κακίας. Για τη γαστριμαργία, βέβαια, λέω, και την πορνεία, τη φιλαργυρία, την οργή, την λύπη, την ακηδεία, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Πρώτος εχθρός, πρώτος λογισμός κακός, από τον οποίο ξεκινάνε όλοι οι άλλοι, είναι ο λογισμός της γαστριμαργίας. Έτσι λοιπόν θα μας πει περί εγκράτειας της γαστρός. Και το θέμα βέβαια είναι και επίκαιρο, γιατί τώρα θα αρχίσει και η νηστεία και οι χριστιανοί κατά δύναμη αγωνίζονται σε αυτό το τομέα που είναι πολύ σημαντικός, γιατί το σώμα που ζορίζεται και περιορίζεται με την νηστεία βοηθάει πολύ στην σωτηρία και στην ψυχή μας και εκφράζουμε τη μετάνοιά μας με το σώμα. Όσο αφαιρείς από το σώμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τόσο κάνεις την ψυχή να λάμπει από τις αρετές. Και αντίθετα, όσο προσθέτεις το σώμα, τόσο σκοτεινιάζει η ψυχή. Οι Άγιοι πρέπει να ξέρετε ότι γράφουν ταπεινά και όχι ως, ας πούμε, συγγραφείς του γραφείου που γράφουν έτσι ένα σύγγραμμα, αλλά πάντοτε έχουν μία αφορμή. Έτσι αυτός ο επίσκοπος, ο Κάστορ, το είχε προφανώς ζητήσει συμβουλές και ο Άγιος Κασιανός του λέει ότι με τις ευχές σου θα σου γράψω σχετικά με αυτά που με ρωτάς. Δηλαδή οι Άγιοι δεν κάνουν μία φιλοσοφική διατριβή ή μία θεολογική διατριβή, αλλά κάνουν μία ποιμαντική. Και εκείνο που ενδιαφέρει πάντοτε είναι η σωτηρία των μελών του σώματος του Χριστού, όλων των χριστιανών. Γι' αυτό και ασχολούνται με τα θέματα τα τρέχοντα, τα οποία απασχολούν τους χριστιανούς της κάθε εποχής, αλλά και τα κλασικά θέματα που είναι τα πάθη. Και γι' αυτό και είναι και κατεξοχήν πρακτική. Δεν μιλάμε θεωρητικά και φιλοσοφικά. Περί εγκρατείας λοιπόν της γαστρός. Πώς κανείς μπορεί να συγκρατεί την γαστέρα του, δηλαδή την κοιλία του, και να μην πέφτει στα πάθη τα σχετικά, που είναι δύο βασικά, είναι η γαστριμαργία και η λεμαργία. Και όταν λέμε γαστριμαργία, εννοούμε την επιθυμία που έχει ο άνθρωπος να γεμίζει το στομάχι του χωρίς να προσέχει τόσο τι τρώει, απλώς να φάει αρκετή ποσότητα. Ενώ η λεμαργία είναι το αντίθετο, να προσέχει τι τρώει εκλεκτικά αυτά που είναι νόστιμα και να δίνει μια ειδονή στο λαιμό, λέει ο Άγιος Κασιανός. Καταρχάς λοιπόν θα γίνει λόγος σε εσάς σχετικά με την εγκράτεια της γαστέρας, η οποία εναντιώνεται στη γαστριμαργία, και σχετικά με τον τρόπο των νηστιών και της ποιότητας και της ποσότητας των φαγητών. Γιατί έχει σημασία και το τι τρώμε, αλλά και το πόσο τρώμε. Και τώρα μπορεί να νηστεύουμε, αλλά αν δεν προσέξουμε το θέμα της ποσότητας, πάλι καταλύουμε την νηστεία, αν τρώμε υπερβολικά. Και αυτά δεν θα τα πούμε από μόνοι μας, αλλά θα πούμε εκείνα ακριβώς τα οποία έχουμε παραλάβει από τους Άγιους Πατέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι οι Άγιοι Πατέρες, επειδή είναι ταπεινοί, δεν λένε δικά τους πράγματα, αλλά δανείζονται από τους προηγούμενους. Και όλοι φυσικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μιλάνε. Γι' αυτό και οι Οικουμενικές Σύνοδοι πάλι βασίζονται στις προηγούμενες. Και αν γίνει
κάποια 8η σχεδιαζόμενη Οικουμενική Σύνοδος, αν δεν μπει σε αυτή τη λογική, σε αυτόν τον κανόνα και δεν προσυπογράψουν οι συμμετέχοντες και δεν πούνε ότι είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων, δεν θα είναι Οικουμενική. Κάθε Οικουμενική Σύνοδος λέγει και επικυρώνει όλα όσα έχουν διακηρύξει οι προηγούμενες σύνοδοι. Έτσι και οι Άγιοι Πατέρες πάντοτε είναι επόμενοι των προηγουμένων Αγίων Πατέρων. Σήμερα που υπάρχει μία τάση δυστυχώς από κάποια ομάδα θεολόγων να υπερβούμε τους Άγιους Πατέρες, φανερώνει μία μεγάλη νοσηρότητα μέσα στο σώμα των πιστών, και αυτή η νοσηρότητα δεν είναι άλλη από την υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορείς εσύ να βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τους πατέρες και να πεις ότι είναι καιρός πλέον να υπερβούμε τους πατέρες. Ενώ όλοι οι Άγιοι Πατέρες λένε θα σας πούμε αυτά που έχουμε παραλάβει από τους προηγούμενους Άγιους Πατέρες. Και αυτό είναι η ταπείνωση. Και αυτό είναι η μίμηση του Χριστού, ο οποίος ο ίδιος ο Χριστός έλεγε, ως άνθρωπος βεβαίως, δεν σας λέω τίποτα παρά αυτά που μου είπε ο Πατέρας. Που είναι ο Πάνσοφος ο Χριστός μας και ως άνθρωπος. Κι όμως δεν σας λέω, λέει, δικά μου, σας λέω αυτά που άκουσα από τον Πατέρα. Εκείνοι λοιπόν δεν έχουν παραδώσει οι Άγιοι Πατέρες έναν κανόνα νηστείας, λέει ο Άγιος Κασιανός. Γιατί είναι φιλάνθρωποι και ξέρουν, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι υπάρχουν σώματα σιδερένια και υπάρχουν σώματα αχυρένια. Και άλλο φαγητό θα φάει ο ένας που είναι σαν σίδερο, γερός, δυνατός, και άλλο ένας που είναι σαν άχυρο. Ούτε πάλι μας παρέδωσαν έναν τρόπο λείψεως των φαγητών, ούτε το ίδιο μέτρο, λόγω του ότι δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Ή άνεκα της ηλικίας, ή της ασθενείας, ή εξαιτίας της συνήθειας του σώματος σε δίαιτα, περισσότερο σύμφωνης με τα ήθη των πόλεων. Έτσι, ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει τη δίαιτα που τρώνε στις πόλεις οι άνθρωποι και θα πάει μετά σε ένα μοναστήρι, δεν είναι και εύκολο να προσαρμοστεί. Ας πούμε, να έρθει το Άγιο Όρος, εκεί θα του πούνε ότι δεν θα φάει ποτέ κρέας και λοιπά και λοιπά, όλα τις νηστείες. Λοιπόν, αλλά πάντα οι πατέρες είναι φιλάνθρωποι και συγκαταβαίνουν στην αδυναμία των ανθρώπων, και αυτό ακριβώς μας λέει εδώ ο Άγιος Κασιανός. Έχουν όμως παραδώσει, προσέξτε τώρα, όλοι οι πατέρες σε όλους έναν σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να αποφεύγουν την αυθονία και να αποστρεφόμεθα τον χορτασμό της κοιλίας. Αυτό είναι κοινός κανόνας για όλους. Μπορεί να χορταίνεις με δύο πιάτα, λοιπόν θα προσέξεις να φας ένα και μισό, ας πούμε. Δεν σου λένε θα φας υποχρεωτικά μισό πιάτο, γιατί με μισό πιάτο θα νιώθεις ότι δεν έφαγες τίποτα, άμα χορταίνεις με δύο. Ένας όμως που χορταίνει με ένα πιάτο, θα του πούνε φάει τρία τέταρτα. Λοιπόν, βλέπετε, ανάλογα με τον οργανισμό κανονίζουν οι πατέρες, αλλά όλοι αποσκοπούν στο να φτάνουμε να μην χορταίνουμε. Και αυτό το λέει και η σύγχρονη ιατρική, ξέρετε, η οποία βέβαια δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ψυχή όσο για το σώμα, και σου λέει να σηκώνεις από το τραπέζι και λίγο να πεινάς. Δοκίμασαν οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι πιο ωφέλιμοι και ότι συντελεί στην καθαρότητα και του σώματος και της ψυχής, γιατί όταν μολύνεται το σώμα, μολύνεται και η ψυχή. Τι συντελεί στην καθαρότητα? Η καθημερινή λήψη τροφής με εγκράτεια σε σχέση με την παρατεταμένη νηστεία για 3 ή 4 ημέρες ή για μία εβδομάδα. Σήμερα βέβαια αυτό μας ακούγεται πολύ μακρινό, αλλά στα χρόνια εκείνα υπήρχαν ασκητές που νήστευαν 2-2, δηλαδή 2 μέρες δεν νήστευαν, 1 έτρωγαν, 2 δεν έτρωγαν, ή 3 δεν έτρωγαν, ή 4 δεν έτρωγαν, ή 1 εβδομάδα ολόκληρη δεν έτρωγαν και έτρωγαν μετά. Και λέει ο Άγιος Κασιανός ότι αυτά δεν είναι τόσο ωφέλιμα. Καλύτερα να τρως λίγο
και κάθε μέρα. Γιατί λέγει ότι εκείνος που παρατείνει χωρίς μέτρο την νηστεία, πολλές φορές χρησιμοποιεί υπέρμετα την τροφή. Δηλαδή όταν μετά βρει την τροφή, πέφτει μετά με πολύ έτσι, επιθυμία και με πολύ ακράτεια για να κατά κάποιο τρόπο να κερδίσει το χαμένο έδαφος, τα λέγαμε το σώμα, επαναστατεί μετά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγκριτηθεί. Επομένως, βάσει αυτού λέω ότι πότε μεν ατονεί το σώμα εξαιτίας της υπερβολικής ασιτίας και γίνεται πιο οκνηρό στα πνευματικά έργα, όταν κανείς παρατείνει την νηστεία, δηλαδή πάνω από τα μέτρα του, πότε δε καταφορτωμένο από το πλήθος των τροφών προξενεί στην ψυχή ακιδεία και χάγνωση. Γιατί μετά που θα φάει πάλι υπερβολικά, οπότε πάλι δεν θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά. Βλέπετε πως ο στόχος είναι να μπορεί να κυβερνιέται το σώμα με διάκριση, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τα πνευματικά του, να μπορεί να προσεύχεται, να μπορεί να συγκεντρώνει το νου του και να μπορεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς, να αντιστέκεται στους κακούς λογισμούς. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολή στην νηστεία, διότι μετά δεν έχουμε δύναμη να διώξουμε τους κακούς λογισμούς. Και εξάλλου, δοκίμασαν οι Άγιοι Πατέρες ότι δεν είναι σε όλους κατάλληλη η διατροφή με λαχανικά, ούτε με όσπρια, ούτε όλοι μπορεί να έχουν ως διατροφή τους μόνο ξερό ψωμί. Γιατί υπήρχαν και τότε κάποιοι που κάνανε τέτοιες, ας πούμε, ακραίες ασκήσεις, τρώγανε μόνο χόρτα ή τρώγανε μόνο όσπρια ή μόνο ψωμί, αλλά και αυτό λέει δεν είναι σύμφωνα με τη διάκριση. Και είπαν ότι άλλος μεν όταν τρώει 2 λίτρες ψωμί, ακόμα πεινά. Άλλος δε όταν τρώει 1 λίτρα ή 6 μόνο ουγγές, χορταίνει. Σε όλους λοιπόν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, έχουν παραδώσει έναν όρο εγκρατείας. Το να μην εξαπατώνται από τον χορτασμό της κοιλίας, ούτε να παρασύρονται από την ειδονή του λάρυγγα. Αυτό έχει σημασία. Και δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε αν βλέπουμε κάποιον να τρώει παραπάνω. Δεν ξέρουμε πόσο είναι το μέτρο του, με πόσο φαγητό χορταίνει. Ίσως θα ξέρετε το σχετικό με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που όταν καθόταν να φάει ήταν πολύ σωματώδης άνθρωπος, πολύ γερός, πολύ δυνατός, έτρωγε 2 πιάτα. Και οι άλλοι πατέρες στο μοναστήρι, είχε περίπου 1000 μοναχούς, η Μεγίστη Λαύρα, είναι ο Άγιος Αθανάσιος που έκτισε τη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιο Όρος. Σκανδαλιζόντουσαν που τον έβλεπαν. Ο γέροντάς μας που υποτίθεται ότι είναι και ο αρχηγός στην άσκηση να τρώει παραπάνω, οπότε μία ημέρα τους έβαλε κανόνα να φάνε όσο αντέχει ο καθένας, δηλαδή μέχρι σημείο κορισμού, να μην μπορούν να φάνε άλλο. Εκλείδωσε και την πόρτα της τράπεζας για να μην μπορεί να φύγει κανένας και είπε στο μάγειρα και στους τραπεζάριδες να σερβίρουν φαγητό. Έφεραν το πρώτο πιάτο, το φάγανε όλοι. Έφεραν και δεύτερο πιάτο. Κάποιοι δεν άντεξαν να το φάνε ολόκληρο, φάγανε το μισό. Κάποιοι το φάγανε. Έφεραν τρίτο πιάτο, με πολύ δυσκολία κάποιοι φάγανε, οι περισσότεροι δεν φάγανε. Έφεραν και τέταρτο πιάτο και πέμπτο. Εκείνος έτρωγε συνέχεια. Και μόλις έφτασε στο 8ο πιάτο, λέει: τώρα οι πατέρες, εγώ λίγο νιώθω καλά. Άρχισα να χορταίνω. Καταλάβατε. Δηλαδή ο άνθρωπος χόρτενε με 8 πιάτα και έτρωγε 2. Καταλαβαίνετε τι άσκηση έκανε. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε και να μην κουτσομπολεύουμε κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε τα μέτρα του κάθε ανθρώπου. Και να μην ξεχνάμε αυτόν τον κανόνα των Αγίων Πατέρων, να μην φτάνουμε στο χορτασμό και να μην παρασυρώμαστε από την ειδονή του λάρυγγα, εφόσον έχεις χορτάσει, εφόσον τέλος πάντων έχεις φάει και είσαι εντάξει. Μετά βλέπεις κάτι νόστιμο και το τρως και εκείνο. Γιατί να το φας? Όχι, άφησε το. Ή είναι ώρα που δεν είναι να φας, δεν έχεις ανάγκη να φας και τρως.
Γιατί να το αποφεύγουμε και το ένα και το άλλο, δηλαδή και το χορτασμό και την ειδονή του λάρυγγα. Διότι συνηθίζει να φλογίζει τα πυρακτωμένα βέλη της πορνείας. Όχι μόνο η διαφορά ποιότητος των φαγητών, τα διάφορα είδη, τα πολυπίκυλα των τροφών, αλλά και η ποσότητα του πλήθους των τροφών. Και αυτή η ποσότητα, πάλι η ποσότητα, όταν είναι υπερβολική, εξάπτει τον πόλεμο της πορνείας. Και ο πατέρας μας λέει ότι μετά από την υπερφόρτωση της γαστέρας περνάει ο πόλεμος στα υπογάστρια και έρχεται ο δεύτερος δαίμονας, μετά το δαίμονα της γαστριμαργίας, και παίρνει τα σκύπτρα και παίρνει τη σκυτάλη ο δαίμονας της πορνείας. Μην σας ξενίζει το γεγονός που σήμερα έχουμε τόση διαφθορά και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει προηγηθεί αυτή η έλλειψη εγκράτειας στις τροφές. Γιατί με οποιοδήποτε τροφή και αν γεμίσει το στομάχι, γεννά το σπέρμα της ασωτείας. Αφετέρου δε, όχι μόνο η ζάλη από το κρασί συνηθίζει να μεθά τη διάνοια, αλλά και η αυθονία του νερού και όλων των τροφών η υπερβολή την φέρνει σε κατάσταση λιθάργου και υπνηλίας. Στους Σοδομίτες, που ξέρετε ότι καταστράφηκαν με φωτιά από τον ουρανό, επειδή είχαν πέσει σε παραφύσιν σαρκικά αμαρτήματα, και αυτό δεν είναι, προσέξτε, τιμωρία του Θεού, είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας ο θάνατος. Και όλοι οι πολιτισμοί, αν μελετήσουμε την ιστορία, βλέπουμε αυτό το γεγονός, ότι καταστράφηκαν και χάθηκαν όταν διαφθάρισαν οι άνθρωποι και έγιναν ακόλαστοι. Και γι' αυτό και ο δικός μας ο πολιτισμός και η πατρίδα μας κινδυνεύει σήμερα να χαθεί, ακριβώς διότι έχουμε γίνει ακόλαστοι. Και αυτό φαίνεται τώρα κατεξοχήν στα καρναβάλια και στις σατανικές αυτές γιορτές, στις οποίες κατ' επανάληψη το λέω και το ξαναλέω, όχι να μην δίνετε τα παιδιά σας ή να ντύνεστε, αλλά ότι να πηγαίνετε καθόλου σε αυτές τις γιορτές, να συμμετέχετε. Γιατί είναι τελείως σατανικές, συνέχεια των σατανικών οργιαστικών γιορτών των ειδωλολατρών. Στα παιδιά τα μικρά τους λέω, όταν στο σχολείο, που δυστυχώς και εκεί κάνουν τέτοιες γιορτές, έχουν γιορτή, να μην πάνε καθόλου σχολείο εκείνη τη μέρα, δεν πειράζει, να πάρουν απουσία μια μέρα. Στο Σοδομίτης λοιπόν, αιτία της καταστροφής ποια ήτανε? Ήταν το κρασί? Όχι. Ούτε και τα διάφορα φαγητά. Αλλά σύμφωνα με τον προφήτη, η αυθονία του ψωμιού. Το πολύ ψωμί τους έριξε σε αυτή τη βαριά σαρκική αμαρτία. Που σημαίνει τι, ότι και η ποσότητα έχει σημασία. Η ασθένεια του σώματος δεν αντιστρατεύεται την καθαρότητα της καρδίας. Όταν προσφέρουμε στο σώμα όσα η ασθένεια απαιτεί και όχι βέβαια όσα η ειδονή θέλει. Είσαι άρρωστος, βέβαια, εκεί δικαιολογείται να φας. Και να φας και ισχυρές τροφές, να φας και κρέας και αυγά και γάλα. Αλλά πάλι θα προσέξεις όχι να συγκατατεθείς την ειδονή του λάρυγγος, αλλά να φας αυτά που χρειάζεται το σώμα για να στηριχτεί. Όπως το λέει ο λαός πολύ ωραία, ως φάρμακο και όχι για να ικανοποιήσεις τη λεμαργία. Η χρήση των φαγητών γίνεται αποδεκτή τόσο όσο να διακονεί την ανάγκη για να ζήσουμε. Όχι τόσο ώστε να υπηρετεί τις ορμές, τις επιθυμίες. Τρώμε τόσο όσο χρειάζεται για να ζήσουμε και όχι για να μπορούμε να ικανοποιούμε τις σαρκικές επιθυμίες. Σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτή τη διαστραμμένη κατάσταση να προσπαθεί να ζορίζει το σώμα ώστε και σε μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος να ικανοποιεί τις αρχικές επιθυμίες. Ενώ ο Θεός τα έχει κάνει έτσι τα πράγματα ώστε όσο περνάει η ηλικία να πέφτουν αυτές τις αρχικές ορμές και οι άνθρωποι σιγά σιγά να εξαγνίζονται όσο προχωράνε τα χρόνια τους και να φτάνουν σε μια απάθεια. Η σύμμετρη και με φρόνηση μετάλληψη των τροφών έχει ως συνέπεια την υγεία του σώματος, χωρίς να αποστερεί την αγιοσύνη.
Και η ιατρική μας το λέει ότι πάρα πολλές ασθένειες έχουν ως αιτία την πολυφαγία και την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης και σχεδόν όλα τα νοσήματα επηρεάζονται δυσμενώς από την παχυσαρκία. Όρος εγκρατείας και ακριβής κανόνας, ο οποίος έχει παραδοθεί από τους πατέρες, είναι ο εξής. Ότι, δηλαδή, εκείνος που παίρνει να φάει κάποια τροφή, ενώ απαιτεί φορτικώς ακόμη η όρεξη, να κρατεί τον εαυτό του μακριά από αυτή και να μην περιμένει τον χορτασμό. Και ο Απόστολος εξάλλου, όταν έλεγε «Μην ενεργείτε, μην πείτε τη σαρκός πρόνοιαν, πείστε τη σαρκός πρόνοιαν εις επιθυμίας, μην ενεργείτε τη φροντίδα του σώματος με σκοπό τις επιθυμίες», δεν εμπόδιζε την αναγκαία διαχείριση των προστοζήν μέσων, αλλά απαγόρευε την φιλίδωνη επιμέλεια. Άλλωστε, για την τέλεια καθαρότητα της ψυχής δεν αρκεί μόνη η αποχή από τα φαγητά, εάν δεν συντρέξουν και οι υπόλοιπες αρετές. Έχεις τα πάθη και μπορείς και έντονα σαρκικά πάθη, βεβαίως θα ωφεληθείς από την νηστεία, αλλά δεν θα θεραπευτείς μόνο με την νηστεία. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Συνεπώς, η ταπείνωση, η οποία επιτυχάνεται μέσω της υπακοής, χάρη της οποίας γίνεται η εργασία μας και μέσω της καταπονήσεως του σώματος, μας παρέχει μεγάλα αγαθά. Και όταν λέει η Εκκλησία μας να κάνουμε νηστεία, και κάνουμε νηστεία, κάνουμε υπακοή, ταπεινωνόμαστε. Οι άνθρωποι που δεν νηστεύουν βλάπτονται και εξαιτίας αυτού του λόγου, γιατί δεν ταπεινώνονται να υπακούσουν στην Εκκλησία και κάνουν το δικό τους θέλημα. Είναι δηλαδή άνθρωποι που έχουν γέροντα το λογισμό τους, όπως λέμε στα γιώρους, και δεν έχουν πνευματικό και γέροντα τον Θεό όπως πρέπει και τον πνευματικό που είναι Θεός μετά τον Θεό για τον καθένα μας. Η αποχή από την φιλαργυρία, όχι μόνο δηλαδή το να μην έχεις χρήματα, αλλά και το να μην επιθυμείς να αποκτήσεις, αυτό είναι να μην έχεις φιλαργυρία. Γιατί πολλοί δεν έχουν χρήματα, αλλά επιθυμούν να έχουν. Αυτή η μη επιθυμία οδηγεί στην καθαρότητα της ψυχής. Η αποχή από την οργή, τη λύπη, την καινοδοξία, την υπερηφάνεια, όλα αυτά προξενούν την ολοκληρωτική καθαρότητα της ψυχής. Μπορεί να νηστεύεις αλλά έχεις περηφάνεια, τότε είσαι βρώμικος. Ή μπορεί να νηστεύεις και να είσαι θυμώδης, οργύλος, πάλι βρώμικος είσαι. Ή μπορεί να νηστεύεις και να είσαι άνθρωπος καταθλιμμένος, μέσα στη λύπη. Ενώ ο Χριστός μας είπε όταν νηστεύεις να μην φαίνεσαι ότι νηστεύεις, να μην εμφανίζεται το πρόσωπό σας για να φαίνεται στους ανθρώπους ότι νηστεύεται. Ή μπορεί να είσαι καινόδοξος, πάλι είσαι βρώμικος. Πρέπει να διώξεις όλους αυτούς τους κακούς λογισμούς και όλα αυτά τα πάθη για να φτάσεις στην καθαρότητα της ψυχής. Την δε μέσω της σοφροσύνης μερική καθαρότητα της ψυχής, ιδιαίτερως την κατορθώνει η εγκράτεια και η νηστεία. Βοηθάει πάρα πολύ στην κάθαρση της ψυχής η εγκράτεια και η νηστεία μαζί με την σοφροσύνη, με την προσοχή δηλαδή στο νου, ώστε να μην δέχεται πονηρούς λογισμούς. Γιατί είναι αδύνατον εκείνος που έχει γεμάτο το στομάχι του να πολεμήσει με το πρίμα της πορνείας στο επίπεδο της σκέψεώς του. Γι' αυτό και όλες οι σαρκικές αμαρτίες γίνονται μετά από φαγοπότια. Επομένως, πρώτος αγώνας ας είναι σε εμάς το να συγκρατούμε τη γαστέρα και να δουλαγωγούμε το σώμα, όχι μόνο μέσω της νηστείας, αλλά και με αγρυπνία και κόπο και αναγνώσεις, να κάνουμε μελέτη πνευματική και με το να συγκεντρώνουμε την καρδία στο φόβο της γέννης. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για την αιώνια κόλαση
Και πρέπει να αντισκεφτούμαστε ότι υπάρχει αιώνια κόλασης, όπως υπάρχει αιώνια ζωή. Και ακόμα να ανάβει στην καρδιά μας ο πόθος της Βασιλείας των Ουρανών. Και με αυτά τα μέσα θα μπορέσει ο άνθρωπος να καταπατήσει τον πρώτο λογισμό της κακίας, που είναι η γαστριμαργία. Και βλέπετε πόσο εύστοχα ξεκινάει από αυτό το λογισμό ο Άγιος Κασιανός το έργο του, διότι ακριβώς η αιτία που χάσαμε τον Παράδεισο ήταν το ότι δεν είχαμε εγκράτεια στη γαστέρα. Η Εύα και ο Αδάμ καταστρατήγησαν την εντολή της νηστείας και έτσι βγήκαμε από τον Παράδεισο. Και πάλι μέσα από νηστεία θα ξαναβούμε στον Παράδεισο και στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και συχνά πυκνά η Αγία μας Εκκλησία μας ορίζει περιόδους νηστείας και εγκράτειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις υπόλοιπες περιόδους δεν θα έχουμε νηστεία και εγκράτεια. Όλη μας η ζωή θα πρέπει να είναι μέσα σε εγκράτεια και νηστεία, και αυτές οι περίοδοι της Εκκλησίας είναι απλώς, θα λέγαμε, αφετηρίες που ξεκινάει κανείς τον αγώνα και το συνεχίζει και μετά. Πολλές φορές οι χριστιανοί νηστεύουν πολύ τη Μεγάλη Σαρακοστή και τα χαλάνε όλα στο Πεντηκοστάριο. Όχι, και στο Πεντηκοστάριο θα κάνουμε νηστεία σε ποσότητα. Δεν θα ξεχνάμε την εγκράτεια και την αποχή από τον χορτασμό και την λεμαργία. Αυτά λοιπόν για το πνεύμα της γαστριμαργίας. Δεύτερος λόγος περί του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός. Είπαμε ότι αυτά είναι συνδεδεμένα απολύτως. Η γαστριμαργία μετά οδηγεί στην πορνεία. Δεύτερος είναι σε εμάς ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σάρκας, η οποία επιθυμία αρχίζει να παρενοχλεί τον άνθρωπο από την πρώτη περίοδο της ζωής του, δηλαδή από την μικρή του ηλικία και από βρέφος ακόμα και από παιδί. Εκνεότητος η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε όσοι έχετε παιδιά και εγγόνια, και να μην λέτε είναι αγγελούδια, έχουν και αυτά τα πάθη τους. Και τα πειράζει ο πονηρός πολύ. Και σήμερα τα καημένα τα έχουμε ρίξει μέσα στην κόλαση με την τηλεόραση και το ίντερνετ και παρασύρονται, και όταν φεύγουν οι γονείς τα κάνουν και τα βλέπουν και τα κάνουν δυστυχώς. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα δίνουμε τα παιδιά ανεξέλεκτα, να τα αφήνουμε σε τέτοια μέσα εκτεθειμένα, γιατί δεν έχουν τη βούληση και τη δύναμη να αντισταθούν. Μεγάλος είναι αυτός ο αγώνας και δύσκολος, και το πάλεμά του είναι διπλό, διότι από τα άλλα ελαττώματα τα οποία έχουν τον πόλεμο μόνο μέσα στην ψυχή, αυτός ο αγώνας, επειδή διεξάγεται μέσα στην ψυχή και μέσα στο σώμα, καθίσταται διπλός ο πόλεμος ενάντια στην πορνεία. Και εξαιτίας αυτού πρέπει να υπομισθούμε διπλό το πάλεμα, και ως προς το σώμα και ως προς την ψυχή. Γιατί και μόνο η σωματική νηστεία δεν είναι αρκετή για την απόκτηση της τελείας σοφροσύνης και της αληθινής αγνότητας. Εάν δεν γίνει και συντριμός της καρδίας και εκτενής προσευχή προς τον Θεό και συχνή μελέτη των γραφών και κόπος και εργόχειρο, δηλαδή να εργάζεται ο άνθρωπος κατά βάση χειρονακτικά, να κουράζεται το σώμα δηλαδή, τα οποία όλα αυτά πράγματι μπορούν να σταματήσουν τις ευμετάβλητες παρορμήσεις της ψυχής και να την ανακαλέσουν από τις αισχρές φαντασίες. Πρέπει να γίνει συνδυασμός όλων αυτών. Γιατί η αιτία του σαρκικού πολέμου είναι βέβαια το φαγητό το πολύ, όπως είπαμε, αλλά είναι και η υπερηφάνεια. Οπότε πρέπει να φροντίζει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε ταπείνωση και να έχει καρδία συντετριμένη. Είναι και η κατάκριση, που είναι το παιδί της υπερηφάνειας. Είναι και η αμέλεια και η λύθη και η έλλειψη προσευχής. Οπότε βρίσκει ο διάβολος ευκαιρία στα κενά που δεν προσεύχεται ο νου σου να σου ρίχνει τα σκουπίδια του, τις αισχρές φαντασίες. Περισσότερο όμως απ' όλα βοηθάει η ταπείνωση της ψυχής.
χωρίς την οποία δεν θα μπορέσει κανείς να υπερνικήσει ούτε την πορνεία, ούτε κάποιο από τα άλλα πάθη. Καταρχάς λοιπόν, πρέπει κανείς να φυλάται την καρδία του με κάθε επαγρύπνηση από ρυπαρούς λογισμούς. Και θα πει κανείς, πώς θα φυλάξω την ψυχή μου? Η άρεστη μέθοδος είναι η νοερά προσευχή. Η προσευχή βοηθάει στην ύψη, στην εγρήγορση, στην φυλακή του νόους. Και η εγρήγορση στην ύψη πάλι βοηθάει στη σωστή προσευχή. Γιατί αν προσεύχεσαι και δεν προσέχεις αυτά που λες, η προσευχή σου, θα λέγαμε, πάει τζάμπα. Και όταν προσεύχεσαι σωστά, έχεις και προσοχή. Και δεν επιτρέπεις στα πεπερωμένα βέλη του πονηρού να σε τραυματίσουν. Διότι από αυτήν την καρδία, από την οποία είπαμε, την οποία πρέπει να προσέχουμε, από τους ρυπαρούς λογισμούς, από αυτήν την καρδία μας είπε ο Κύριος ότι εξέρχονται αυτοί οι πονηροί λογισμοί. Δηλαδή η πηγή του μολυσμού, προσέξτε, είναι μέσα μας, δεν είναι απ' έξω μας. Θα πείτε, δεν φταίει το περιβάλλον, το περιβάλλον έρχεται μετά. Η αρρώστια είναι μέσα μας και τρέφεται από τα εξωτερικά ερεθίσματα, είτε τα οπτικά, είτε τα ακουστικά, είτε από τις άλλες αισθήσεις. Σύμφωνα με τη φωνή του Κυρίου, πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες και τα υπόλοιπα κακά εξέρχονται από αυτή την καρδία και ταύτα εσύ τα κινούσι των άνθρωπων. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον άνθρωπο. Και βέβαια και η νηστεία έχει παραδοθεί ως εντολή σε εμάς με σκοπό όχι μόνο την κακοπάθεια του σώματος αλλά και την νύψη του νου. Όσο κανείς τρώει με εγκράτεια και τρώει και ελαφρές τροφές, εύπεπτες, τόσο έχει καθαρό νου. Όσο τρώει βαριές τροφές, λιπαρές και μεγάλες ποσότητες, τόσο και ο νους του θολώνει και έρχεται σε μία χάβνωση ο άνθρωπος. Η νηστεία λοιπόν συμβάλλει πολύ στην ύψη του νου, ώστε να μην αδυνατήσει η καρδιά στην φρούρηση των λογισμών, επειδή σκοτίστηκε από το πλήθος των φαγητών. Πρέπει λοιπόν να μην επιδεικνύουμε ζήλο μόνο στη σωματική νηστεία, αλλά και στην προσοχή των λογισμών και στην πνευματική μελέτη, χωρίς τις οποίες είναι αδύνατον να ανέλθουμε στο ύψος της αληθινής αγνότητας και καθαρότητας. Δηλαδή μαζί με την νηστεία θα κάνουμε και την αδιάλειπτη προσευχή και την πνευματική μελέτη, ώστε να είμαστε και σε νύψη και εγρήγορση και να είμαστε έτοιμοι να αποκρούμε τους κακούς λογισμούς. Πρέπει λοιπόν εμείς να καθαρίσουμε προηγουμένως, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, το εσωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου, για να γίνει και το εξωτερικό τους μέρος καθαρό. Έτσι, αυτή είναι η αρχή στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Ενώ ο φαρισαϊσμός και η υποκριτική πνευματικότητα διδάσκει το αντίθετο. Δηλαδή, να μην σε δουν οι άλλοι, να μην το καταλάβουν οι άλλοι. Όχι τι έχεις μέσα σου, αλλά τι φαίνεται ότι έχεις. Τι φαίνεσαι, ποιος είσαι. Αυτό έχει σημασία για τον κόσμο. Αυτή είναι η υποκρισία. Τι θα πει ο κόσμος? Ενώ η Ορθόδοξη πνευματικότητα είναι το αντίθετο. Καθάρισε το μέσα, οπότε και το έξω θα είναι καθαρό. Γι' αυτό λοιπόν, εάν υπάρχει σε εμάς η προθυμία, σύμφωνα με τον Απόστολο, να αγωνιστούμε κατά τις επιταγές του νόμου και να στεφανωθούμε, αφού πρώτα νικήσουμε το ακάθετο πνεύμα της πορνείας, ας μην αναθαρίσουμε στη δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Κυρίου μας του Θεού. Διότι δεν πάβει ο άνθρωπος να πολεμείται από αυτό το πνεύμα μέχρι ότου να πιστέψει αληθινά ότι όχι δια της δικής του επιμελίας, ούτε δια του δικού του κόπου, αγώνος, αλλά εξαιτίας της προστασίας και της βοηθείας του Θεού απαλλάσσεται από την ασθένεια αυτή και ανέρχεται στο ύψος της αγνότητας. Ο
Θεός τη δικά θα σου πάρει αυτό το πάθος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Εμείς θα αγωνιζόμαστε, αλλά δεν θα έχουμε πεποίθηση στον αγώνα μας. Η πεποίθησή μας και η ελπίδα μας θα είναι στον Κύριο. Και μάλλον η περίπτωση είναι υπερφύση. Και κατά κάποιο τρόπο καθίσταται εκτός του σώματος εκείνος που καταπάτησε τους ερεθισμούς της σάρκας και της ειδονές της. Και ένα καυτού είναι αδύνατον άνθρωπος, για να το πω έτσι, με τα δικά του φτερά προς αυτό το υψηλό και ουράνιο βραβείο της Αγιότητας να ανυψωθεί και να γίνει μιμητής των αγγέλων, εάν τυχόν η χάρη του Θεού δεν τον ανυψώσει από τη γη και τον βουρκό. Γιατί με καμία άλλη αρετή δεν εξομοιώνονται περισσότερο οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι με τη σάρκα, με τους νεαρούς αγγέλους, όσο με την αρετή της σοφροσύνης και της αγνότητας. Φτάνει ο άνθρωπος να μοιάζει με άγγελο όταν καταπατήσει αυτό το πνεύμα της πορνείας. Διότι διαμέσου αυτής της σοφροσύνης δηλαδή, ενώ βρίσκονται και διαβιούν ακόμα στη γη, έχουν σύμφωνα με τον Απόστολο το πολίτευμά τους στους ουρανούς. Δείγμα δε του ότι εμείς αποκτήσαμε πλήρως αυτή την αρετή της αγνότητας είναι το ότι η ψυχή στη διάρκεια του ύπνου δεν προσιλώνεται σε καμιά εικόνα αισχρής φαντασίας. Γιατί αν και δεν υπολογίζεται σαν αμαρτία η κίνηση αυτού του είδους, μέσα στον ύπνο δηλαδή, όμως είναι απόδειξη του ότι η ψυχή νοσεί και ότι δεν έχει απαλλαγή από το πάθος. Και εξαιτίας αυτού οφείλουμε να πιστεύουμε ότι εκείνες οι αισχρές φαντασίες που μας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι απόδειξη της ραθυμίας που μας έχει προηγουμένως κυριεύσει από την ασθένεια που βρίσκεται μέσα μας. Είναι απόδειξη της ασθένειας που βρίσκεται μέσα μας. Καθώς και η ασθένεια που κρύβεται στα απόκρυφα μέρη της ψυχής γίνεται φανερή από τη ρεύση που συμβαίνει μέσα στην κατάσταση της ανέσεως του ύπνου. Γι' αυτό και ο γιατρός των ψυχών μας εναπέθεσε το φάρμακο στα απόκρυφα μέρη της ψυχής, εκεί όπου γνώριζε ότι βρίσκονται και οι αιτίες της ασθένειας, λέγοντας, τι λέει ο Χριστός μας για το πόνιρο πνεύμα αυτό της πορνείας, πώς θα το νικήσουμε. Εκείνος λέει που κοίταξε κατά πρόσωπο γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη εμίχευσε με αυτήν μέσα στην καρδιά του. Εκείνη η αιτία της αρρώστιας, στο βάθος της καρδιάς. Και διορθώνουν έτσι ο Χριστός μας όχι τόσο τα περίεργα και πορνικά μάτια, όσο την ψυχή, η οποία κατευθύνει τα μάτια και η οποία κτίστηκε μέσα στον άνθρωπο και η οποία τα μάτια που δόθηκαν από το Θεό για το αγαθό τα έχει χρησιμοποιήσει κακώς. Δεν φταίνουν τα μάτια ούτε το σώμα. Η ψυχή είναι που κινεί το σώμα και ζωοποιεί το σώμα. Γι' αυτό πρόσεξε την ψυχή σου, να μην έχεις μέσα σου πονηρούς λογισμούς και πονηρές επιθυμίες. Γι' αυτό το λόγο και η σοφή παροιμία δεν λέει φύλαξε τα μάτια σου με κάθε προσοχή, αλλά λέει με κάθε προσοχή φύλαξε την καρδιά σου. Πάση φυλακή τήρη συν καρδίαν. Επιθέτοντας μάλιστα τη θεραπεία της προσοχής σε εκείνη την ψυχή η οποία χρησιμοποιεί τα μάτια σε ό,τι επιθυμεί. Επομένως, αυτή να είναι η προφύλαξη της καρδίας μας, ώστε όταν εμφανιστεί στη διάνοιά μας μνήμη γυναίκας η οποία ανεφύει δια της ραδιοργίας του διαβόλου, εάν ίσως τύχει μνήμη και της μητέρας μας ακόμα ή της αδελφής μας ή κάποιων άλλων ευλαβών γυναικών, αμέσως να την εκδιώξουμε από την καρδία μας για να μην ρίξει προς τα κάτω και κατακριμήσει εκείνος που εξαπατά προς τα κακά τη διάνοιά μας, ο διάβολος δηλαδή, σε αισχρές και επιβλαβείς ενθυμίσεις, χρησιμοποιώντας αυτά τα πρόσωπα επειδή εμείς για πολλή ώρα χρονοτριβούμε σε αυτή τη μνήμη. Και βεβαίως και άντρες μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλη πονηρή φαντασία. Δεν πρέπει να δίνουμε τόπο καθόλου σε αυτές τις φαντασίες. Καθώς και η εντολή που δόθηκε στον πρωτόπλαστο από το Θεό προστάζει να συντρίβουμε την κεφαλή του φιδιού, δηλαδή τις απαρχές των βλαβερών λογισμών δια των οποίων επιχειρεί να έρπει όπως το φίδι να σέρνεται μέσα στις δικές μας ψυχές, για να μην αποδεχτούμε με την αποδοχή της κεφαλής
η οποία είναι η προσβολή του λογισμού, το υπόλοιπο σώμα του φιδιού, δηλαδή τη συγκατάθεση στην ειδονή. Πρέπει να συντρίβουμε δηλαδή τον πονηρό λογισμό στην αρχή του, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ευθύς παρευθύς, με το που θα δεις το κεφάλι του φιδιού, πρέπει να του σπάσεις το κεφάλι. Μην περιμένεις να μπει το φίδι μέσα σου, μετά είναι αργά. Δηλαδή το λογισμό πρέπει να το σταματάς στην αρχή του, γιατί μετά λίμουν αν σε κυριέψει. Και εξαιτίας αυτού, δηλαδή τη συγκαταθέσεως στην ειδονή, κατακριμνήσει έπειτα τη διάνοια στην αθέμητη πράξη. Αλλά πρέπει σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί να θανατώνουμε το πρωί, δηλαδή από την αρχή, όλους τους αμαρτωλούς της γης, όλους τους κακούς λογισμούς, και να διακρίνουμε δηλαδή με το φως της γνώσεως και να εξολοθρεύουμε τους αμαρτωλούς λογισμούς από την γη, η οποία είναι η καρδιά μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου. Και όταν είναι ακόμα νεογέννητη η γη της Βαβυλώνος, τα παιδιά του διαβόλου, οι κακές φαντασίες, οι πονηροί λογισμοί, όταν είναι νεογέννητοι, αυτούς να τους ρίχνουμε στη γη και να τους συντρίβουμε με την πέτρα, η οποία είναι ο Χριστός. Διότι αν με τη δική μας συγκατάθεση γίνουν δυνατοί, δεν θα μπορέσουν χωρίς μεγάλο στεναγμό και κόπο να νικηθούν. Εκτός όμως από τους λόγους οι οποίοι έχουν υποθεί από την Αγία Γραφή, καλό είναι να επαναφέρουμε στη μνήμη μας και τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Έχει υποθεί λοιπόν από τον Άγιο Βασίλειο, Επίσκοπο Κεσαρίας, «Και γυναίκα δεν γνωρίζω και παρθένος δεν είμαι». Τόσο πολύ καλά γνώριζε ότι το χάρισμα της παρθενίας δεν κατορθώνεται μόνο με την σωματική αποχή από γυναίκα, όσο με την αγιότητα και την καθαρότητα της ψυχής, η οποία εκ φύσεως, φυσικό το τρόπο, κατορθώνεται με τον φόβο του Θεού. Έτσι η παρθενία δεν είναι μόνο σωματικό μέγεθος, όπως έχουν πει και άλλη φορά, αλλά κυρίως και προπάντων είναι παρθενία του νόους, καθαρότητα της ψυχής. Γι' αυτό έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, ενώ δεν γνωρίζω γυναίκα, όμως δεν είμαι παρθένος. Ο νόος μου δεν είναι τελείως καθαρός. Λέγεται και αυτό οι πατέρες, ότι δεν μπορούμε εμείς απολύτως να αποκτήσουμε την αρετή της αγνότητος, εάν προηγουμένως δεν αποκτήσουμε αληθινή ταπεινοφροσύνη μέσα στην καρδία μας. Ούτε μπορούμε να γίνουμε άξιοι της αληθινής γνώσεως, εφόσον παραμένει μέσα στα απόκρυφα της ψυχής μας το πάθος της πορνείας. Για να δείξουμε δε τα σχετικά με το κατόρθωμα της αφροσύνης και από τον Απόστολο, ξαναφέροντας στη μνήμη μας μία μόνο λέξη αυτού, θα τελειώσουμε τον λόγο. Τι λέει ο Απόστολος? Η ειρήνη διώκεται με τα πάντα. Επιδιώκεται με όλη την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο οδείς όψεται τον Κύριο. Κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι ασήμαντο να πεις, εντάξει, εγώ είμαι μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να ζω με αγνότητα όπως η μοναχή. Δεν θα μπορέσεις να δεις τον Κύριο. Γιατί πρέπει να αγιαστείς για να δεις τον Κύριο. Ότι βέβαια μιλάει σχετικά με αυτό, είναι φανερό και από όσα ανέφερε λέγοντας, κανένας πόρνος ή βέβυλος, όπως ο Ισάφ, έτσι δεν θα μπορέσει να δει τον Κύριο. Όσο λοιπόν είναι σε αξία ουράνιο και αγγελικό το κατόρθωμα της αγιότητος, τόσο περισσότερο πολεμείται με σφοδρότερες επιβουλές των αντιπάλων, των δαιμόνων. Γι' αυτό ο διάβολος κατεξοχήν προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο σε αυτό το αμάρτημα της πορνείας. Και εξαιτίας αυτού οφείλουμε να φροντίζουμε όχι μόνο να ασκούμε την εγκράτεια του σώματος, αλλά και τη συντριβή της καρδίας, την ταπείνωση και πολλές μετάνοιες με στεναγμούς, ώστε το καμίνι της σάρκας μας, την οποία ο βασιλεύς της Βαβυλώνος καθημερινά φλογίζει με τους ερεθισμούς της επιθυμίας, να το σβήνουμε με τη δροσιά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πότε έρχεται όμως το Αγίο Πνεύμα? Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Εκτός δε από αυτά, πάρα πολύ μεγάλο όπλο εναντίον του πολέμου είναι η κατά Θεόν αγρυπνία, που βοηθάει και αυτή στο να χαλιναγωγηθεί η σάρκα. Γιατί όπως ακριβώς η άγρυπνη προσοχή της ημέρας προετοιμάζει τη βραδινή αγιότητα, κατά τον ίδιο τρόπο η νυχτερινή κατά Θεόν αγρυπνία προπορεύεται και ανοίγει δρόμο στην ψυχή για την καθαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και
τον δεύτερο δόξα πάντοτε νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι τελειώσαμε σήμερα τα δύο πρώτα κεφάλαια του Αγίου Κασιανού. Δεν θα πω περισσότερα γιατί λίγο προχώρησε η ώρα. Αν έχετε κάποια απορία για 2-3 λεπτά μπορούμε να πούμε κάτι. Καλά. Τότε θα κάνουμε προσευχή και μετά θα σας πω 2-3 ανακοινώσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.